Αυτονομία για ένα παιδί είναι να ξέρει ότι έχει έλεγχο πάνω στον εαυτό του, στον κόσμο γύρω του και στις αποφάσεις του. Σύμφωνα με τον Έριξον, η ανάπτυξη αυτονομίας είναι το δεύτερο στάδιο ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού και συνήθως το παρατηρούμε γύρω στον δεύτερο χρόνο της ζωής του. Εκεί που θέλει να κάνει τα πάντα μόνο του, ακόμα και πράγματα που δεν μπορεί. Είναι εκεί που το παιδί καλείται να αποφασίσει εάν μπορεί να κάνει πράγματα μόνο του ή αν τελικά δεν είναι ικανό να καταφέρει αυτά που προσπαθεί. Εάν το παιδί νιώθει ότι υπάρχει η δυνατότητα να προσπαθήσει, να δοκιμάσει και να κάνει λάθη, να μάθει, τότε πιστεύει ότι είναι ικανό, ότι μπορεί, και αυτό το ακολουθεί και στη μετέπειτα ζωή του. Αν από την άλλη το παιδί ζει σε ένα περιβάλλον υπερπροστατευτικό, τότε αναπτύσσει το αίσθημα της αμφιβολίας για τον εαυτό του, για τον κόσμο γύρω του, για τις ικανότητές του. Καθώς ένα παιδί γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητο, εξερευνά τον κόσμο γύρω του και ανακαλύπτει πώς να εκφράζεται. Αρχίζει επίσης να καταλαβαίνει ότι οι αποφάσεις, οι πράξεις και οι επιλογές του επηρεάζουν το περιβάλλον του και μαθαίνει τι μπορεί να ελέγξει και τι όχι. Είναι σημαντικό να φέρνουμε την αυτονομία του παιδιού από μικρή ηλικία, θυμίζω ότι είπαμε πριν από τα 2 του χρόνια, γιατί με αυτόν τον τρόπο το παιδί αναπτύσσεται σωστά. Η αυτονομία παίζει τεράστιο ρόλο και στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, αφού η γνώση ότι μπορώ να κάνω πράγματα μόνος μου δίνει στο παιδί ένα αίσθημα καταξίωσης. Επίσης, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και τη σημασία της αυτονομίας στην νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Όταν το παιδί παίρνει αποφάσεις, ζυγίζει τις επιλογές του, καλλιεργεί τη δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων, κάτι που θα το βοηθήσει και καθώς μεγαλώνει.